Να δώσουμε μια εκτακτή είδηση, κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε, και επιστρέφουμε αμέσως σε εσάς. Κορίνα Γεωργίου, μας το είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον από ουκρανικής πλευράς, ότι έχουμε την κατάρριψη 5 ρωσικών αεροσκαφών. Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχουμε την κατάρριψη 5 ρωσικών αεροσκαφών από ουκρανικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και ένα ελικόπτερο. Λένε σε ποιες περιοχές ή δεν έχει γίνει? Όχι, αυτό γνωστό? Δεν είναι σαφές. Αυτό ωστόσο, λέει η ουκρανική πλευρά. Ακριβώς. Αυτό όμως το αρνείται η ρωσική πλευρά, ο ρωσικός στρατός. Αρνείται αυτές τις αναφορές από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Βλέπουμε εικόνες από μια περιοχή, από μια αεροπορική βάση κοντά στο Χάρκοβο, την οποία μετέδωσε πριν από λίγο το BBC. Βλέπουμε τους καπνούς να... Εκεί τι είναι, στρατιωτική βάση είναι αυτή? Στρατιωτική βάση, όπως αναφέρει το BBC. Γιατί μέχρι τώρα αυτό έχουμε δει. Αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις. Είναι στρατιωτική βάση, αεροπορική βάση δηλαδή, στρατιωτική, ναι. Από την οποία βλέπουμε καπνούς να κατακλείσουν την ατμόσφαιρα, όπως βλέπετε, σε αυτή την περιοχή του Χάρκοβου. Οι αναφορές για εκρήξεις είναι όλο και περισσότερες και βέβαια οι πολίτες στο Κίεβο φεύγουν προς τα δυτικά προκειμένου να αποφύγουν. Συνεχίζεται αυτή η ροή που είδαμε και πριν, Κορίνα? Ναι, συνεχίζεται, το μεταδίδουν και τα διεθνή μέσα. Τα αυτοκίνητα βλέπουμε. Τώρα ένα ερώτημα είναι που πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Για να δείξουμε και τα βίντεο με τους αυτοκινητοδρόμους γύρω από το Κίεβο που έχουν. Να, το βλέπετε αυτή την εικόνα. Αυτό έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 2 ώρες. Αυτοί πάνε βόρεια τώρα προς τη Λευκορωσία, γιατί βόρεια έχουμε επίθεση. Πάνε δυτικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πηγαίνουν δυτικά. Οι επίσημες πληροφορίες. Τώρα αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές, διότι ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Πάντως, ο δήμαρχος του Κιέβου ζήτησε τους πολίτες να παραμείνουν, να μην βρίσκονται σε πανικό, ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Βλέπετε όμως τα αυτοκίνητα, υπάρχει μια ένταση στην περιοχή. Ο κόσμος τώρα δεν υπακούει και τόσο πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον ακούει άλλους σιρήνες πάνω από το κεφάλι του. Πάντως τους είδαμε ψύχραιμους πριν στις εικόνες που μας μετέδωσε και ο Σταύρος Ιωαννίδης από τη Μαριούπολη. Την ώρα που ακούγονταν οι σιρήνες. Και βλέπω, μας έρχονται και μηνύματα τώρα από τηλεθεατές μας που έχουν συγγενείς στην περιοχή της Μαριούπολης. Εδώ η φίλη μας είναι ο σύζυγός της εκεί. Είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του και τη διαβεβαιώνει ότι όλα θα πάνε καλά. Όπως μας λέει. Εντάξει, προφανώς. Κύριε Λοβέρδο, σας είχαμε διακόψει. Κορίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.